Καλησπέρα σας για μια ακόμα φορά. Θα αρχίσουμε όπως συνήθως την παρουσίαση της Τρίτης που γίνεται στις 8 η ώρα κάθε Τρίτη. Θα αρχίσουμε με τα νέα, βασικά με την παρουσίαση της τεχνολογίας και μετά θα προχωρήσουμε στα νέα της εβδομάδας. Μείνετε σας παρακαλώ μαζί μου μέχρι το τέλος γιατί έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε που μπορεί κι εσείς να θέλετε να ακούσετε. Εγώ ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω, όπως είπα, τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Ελπίζω ο ήχος να είναι εντάξει και θα αρχίσουμε τώρα την παρουσίαση. Λοιπόν, πριν από 100 χρόνια ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος σε αυτό το πίνακα, όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή στην οποία ζούσε, και προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Επίσης, ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη, έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, και φυσικά και οι λιμενικές περιοχές. Όμως όλες αυτές οι σύγχρονες μεταφορές έχουν και κάποια μειονεκτήματα εκτός από το πλεονέκτημα της μεταφοράς των επιβατών και από τα πιο σημαντικά είναι αυτά που βλέπουμε εδώ, δηλαδή η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο επόμενο που είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος και είναι ίσως και το κυριότερο πρόβλημα που μας βασανίζει στις μέρες μας, διότι όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει δρόμους, κάνει εισβολή στην φύση και η φύση, καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης, προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Όμως, όπως γνωρίζετε, ο άνθρωπος είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος που ξεχνάει ότι ο ίδιος σκοτώνει και καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την ίδια τη φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων που μολύνουν το περιβάλλον, το καταστρέφουν, διαβρώνουν και επιφάνειες με διάφορα καιρικά φαινόμενα όπως την όξινη βροχή που σίγουρα θα έχετε ακούσει και με άλλα καιρικά φαινόμενα. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, για να το φορτίσουμε, πρέπει το συνδέουμε αυτομάτως με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων, όπου κατά τη διάρκεια της καύσης, όπως σίγουρα γνωρίζετε, απελευθερώνονται διάφορα δηλητηριώδη αέρια, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση της ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης, από το πρώτο επίπεδο δηλαδή, στο δεύτερο επίπεδο, όπου δεν θα υπήρχαν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε ποτάμια, λάκους, λίμνες και άλλα φυσικά εμπόδια. Όμως, οι άνθρωποι κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Όμως σε αυτή την περίπτωση έχουμε τεράστια κατανάλωση των υλικών και φυσικά πολύ περισσότερα έξοδα τα οποία απαιτούνται για να χτιστούν οι κολόνες όπως βλέπετε εδώ πέρα στην εικόνα. Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν το περασμένο αιώνα στην Γερμανία και στις μέρες μας έχουμε κάτι ανάλογο, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα. Το τραμ με τροφού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, το ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Αυτό όμως είναι η μόνη διαφορά που έχει με το απλό καθημερινό τραμ που χρησιμοποιούμε.
Εδώ πέρα έχουμε τρεις εικόνες. Στην αριστερή βλέπουμε το ταλεφέρικο και δεξιά έχουμε τα εναέρια βαγόνια, όπου αυτά τα μέσα μεταφοράς, το ξεχωριστό στοιχείο που έχουν είναι ότι δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Εδώ πέρα έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway του Ανατόλη Γιουνίτσκι, όπου μας λέει ότι δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας που είδαμε νωρίτερα στην εισαγωγή μας. Είναι υπέργεια μεταφορά, δηλαδή μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Για τις τεντωμένες χορδές, όπως γνωρίζετε, ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εδώ πέρα βλέπουμε δύο εικόνες όπου μας δείχνουν κάποια παραδείγματα. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα να τις χρησιμοποιούσε μόνο για μετακίνηση ή για οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με αυτό, αλλά βλέπουμε και ότι χρησιμοποιούσε και τις χορδές και σε μουσικά όργανα και για άλλες δραστηριότητες. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα βλέπουμε σε αυτή την εικόνα μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές που εξασφαλίζουν με την εξαιρετική αντοχή τους την ακαμψία της γραμμής και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Βλέπουμε το υλικό πλήρωσης που συμπληρώνει το υπόλοιπο κενό της γραμμής, το σώμα ή διατομή της σιδηροτροχιάς που περιβάλλει το εσωτερικό της χορδής, και από πάνω έχουμε τη συγκεφαλή σιδηροτροχιάς όπου κυλάει και το όχημα. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατολυσίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη φυσικές όπως τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσουν επίσης και να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς γρήγορες για τους επιβάτες και πιο άνετες φυσικά, αλλά και επίσης και για το περιβάλλον. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής, αυτές μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία. Είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Εδώ πέρα βλέπουμε την εύκαμπτη και την μη άκαμπτη. Και σε αυτή την εικόνα έχουμε την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Και τώρα θα σας πω όσο πιο σύντομα μπορώ με μερικά λόγια γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω για το ότι έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες, αλλά στο σημείο αυτό θα ήθελα επίσης και να συμπληρώσω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης του καυσίμου είναι η αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι επίσης πολύ σημαντικό, καθώς ένα από τα κυριότερα πράγματα που μας ενδιαφέρουν είναι και η προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, είναι τρεις φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον είδη ενέργειας, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει και τη βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας.
Ο αεροδυναμικός συντελεστής όπου στέλνω στις μονάδες υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075 και αυτό το ποσοστό είναι από 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η χαμηλότερη αντίσταση του αέρα μειώνει και την κατανάλωση του καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Για παράδειγμα, ένα μόνο λεωφορείο υψηλής ταχύτητας θα εξοικονομούσε περίπου 22.000 τόνους καυσίμου για 25 χρόνια λειτουργίας, με κόστος περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα κάψει 70 εκατομμύρια τόνους ρήπων ατμοσφαιρικού οξυγόνου και δεν θα δημιουργήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια τόνους ρήπων. Επίσης, να συμπληρώσω ότι μια υπερυψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από τις ράγες θα παραμείνουν ανέγγιχτες και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την γεωργία. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ πέρα έχουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο. Έχουμε στην πρώτη εικόνα ένα όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση. Αυτό παίρνει 14 άτομα το βαγονάκι και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και βλέπουμε στην δεύτερη εικόνα το όχημα το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις. Παίρνει περίπου τα μισά άτομα, 6, και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο επίσης θα ίσως να είχατε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ πέρα έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, δηλαδή τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή, όπως φορτηγά λεωφορεία, αυτοκίνητα και ό,τι κυλάει σε τέσσερις ρόγες. Βλέπουμε όμως ότι τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών θα εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος. Και αυτό το στοιχείο αποτρέπει τυχόν σύγκρουση οχημάτων με ζώα και ανθρώπους, αλλά και με άλλα οχήματα και μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς γραμμών θα παραμείνει επίσης ανέγγιχτη, δηλαδή τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες σε εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να παρθούν τέτοια μέτρα. Και εδώ πέρα έχουμε τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα, πάνω σε αυτά, δηλαδή τις κεφαλογίες δαπάνες, λειτουργίες δαπάνες, θα ακολουθήσουν κάποια διαγράμματα τα οποία θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια και τώρα θα τα αναλύσουμε ένα προς ένα. Πάμε τώρα στο πρώτο διάγραμμα το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αόρηση. Βλέπουμε μετά άλλα μέσα μεταφοράς. Βλέπουμε ότι τα οδικά οχήματα έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά. Και με το μικρότερο ποσοστό βλέπουμε ότι το έχουν τα οχήματα της Skyway που είναι με το πράσινο. Προχωράμε στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες. Παρατηρούμε ότι έχουμε τα ίδια μέσα μεταφοράς που είδαμε και στο προηγούμενο διάγραμμα. Αν και έχουν ανέβει τα ποσοστά,
παρατηρούμε ότι τα οχήματα της Skyway συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, που αν θυμάστε τις οδικές μεταφορές τις είδαμε και νωρίτερα σε προηγούμενο διάγραμμα, το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα. Και αυτό το στοιχείο μας βοηθάει να καταλήξουμε στο γεγονός ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι μόνο επικίνδυνες και δεν είναι μόνο επικίνδυνες για μας, επειδή γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, αλλά και για το περιβάλλον. Βλέπουμε πως τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, όπως το τραμ, έχουν... όχι, αυτός είναι σιδηρόδρομος, έχουν μικρότερο ποσοστό, πολύ μεγάλη διαφορά, και βλέπουμε πως ακόμα μικρότερο ποσοστό το έχουν τα οχήματα της Skyway, τα οποία συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Τώρα, στο επόμενο διάγραμμα, που είναι σχετικά με την κατανάλωση της ενέργειας, βλέπουμε πως το τελεφερίκ καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν άλλα μέσα μεταφοράς, όπως είναι το όχημα μαγνητικής αιώρησης, το αεροπλάνο, οι οδικές μεταφορές, ο σιδηρόδρομος και τέλος το Skyway, το οποίο συνεχίζει να διατηρεί το μικρότερο ποσοστό. Εδώ πέρα, στην μεταφορική ικανότητα, βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ πέρα το καταλαμβάνει τα οχήματα της Skyway και μετά ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Όμως εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το διάγραμμα θέλει να δείξει κάτι καλό ουσιαστικά, καθώς αφορά την μεταφορική ικανότητα. Θέλει να δείξει το πλεονέκτημα και όχι το μειονέκτημα που είδαμε στα προηγούμενα διαγράμματα. Και τώρα, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως το Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν λάβουμε υπόψη και μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα, σφίγγω τα διαγράμματα και θέλω λίγο να σας δείξω και τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, το όπως ονομάζεται αυτό το είδος μεταφοράς, φτάνει, μάλλον έχει μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων και η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και φυσικά να αναφέρω ότι πρόκειται για ένα μοντέλο φορτηγό ουσιαστικά που θα μεταφέρει αγαθά και όχι επιβάτες. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία της μεταφοράς χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο όμως δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου από το 2019 εργάζονται πάνω από 1000 ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πρεστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερύψηλής ταχύτητας. Κοντά στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, στο Μίνσκ, δηλαδή, βρίσκεται το Εκατέχνα Πάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο διοργανώνεται το ECAFEST, όπου χιλιάδες επενδυτές μαζεύονται από όλο το χρόνο, από όλο το κόσμο μάλλον, σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας και να ενημερωθούν για τα μελλοντικά της σχέδια. Και φυσικά να κάνουν βόλτα
με τα οχήματα που εκθέτονται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα όπου θα γίνει η πρωτοποριακή θέση των μήλων εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας. Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, σαν αυτό που βλέπετε εδώ πέρα στην εικόνα, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μία νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και εδώ πέρα βλέπετε κάποια λογότυπα τα οποία όλοι σας γνωρίζετε. Όλες αυτές οι εταιρείες, το κοινό που έχουν μάλλον είναι ότι ξεκίνησαν κάποτε από το μηδέν, όλες τους είχαν μία αρχή και στην αφετηρία τους κανένας ποτέ δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφταναν στο επίπεδο που είναι σήμερα και θα κατακτούσαν τον κόσμο με την τεχνολογία τους και τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην ανθρωπότητα. Η τεχνολογία Skyway ξεκίνησε έτσι και αυτή σιγά σιγά σαν μία ιδέα. Μετά έγινε έργο και είναι πλέον αυτό που βλέπουμε σήμερα και έχει καταφέρει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και καθώς βρίσκεται σε αυτό το καλό δρόμο, σίγουρα θα φτάσει μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό μη χάνετε την ευκαιρία σας, επενδύστε όσο υπάρχει χρόνος. Οι μετοχές, αφού βγουν στο IPO, δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές με αυτές που έχουν τώρα, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρείας. Η IPO, για όσους δεν ξέρουν, είναι η πρώτη δημόσια πώληση μετοχών μιας ανώνυμης εταιρείας σε απεριόριστο αριθμό προσώπων. Με άλλα λόγια, αυτό είναι όταν η εταιρεία βγαίνει στο χρηματιστήριο. Τις περισσότερες φορές, μια εταιρεία εισέρχεται στο χρηματιστήριο για να προσελκύσει επενδύσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει την επιχείρησή της. Και τώρα κάνουμε μια μικρή σύνοψη για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Σκέφτεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και παράλληλα φροντίζει τον πλανήτη μας. Και πριν προχωρήσουμε στην επόμενη παρουσίαση, η οποία αφορά τα νέα της εβδομάδας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως υπάρχει και το chat όπου μπορείτε να γράφετε τις παρατηρήσεις σας και τις ερωτήσεις σας. Και τώρα προχωράμε στα νέα. Στις 25 Μαΐου δημοσιεύτηκε ένα άρθρο στα Sky News όπου ο Dr. Lawson, που είναι μηχανικός σιδηρόδρομων και λέκτορας στην κατασκευή σιδηροδρόμων από το Λονδίνο, επισκέφτηκε το κέντρο δοκιμών String Technology στην Σάρτζα. Ο ειδικός ήρθε μάλλον στο κέντρο για να παρακολουθήσει προσωπικά τις δοκιμές της καινοτόμου υπέργειας μεταφοράς. Στην περιήγησή του στο κέντρο, ο επισκέπτης γνώρισε το πιστοποιημένο τροπικό Unicar. Να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για ένα μοντέλο μεταφοράς χορδών με αυξημένη άνεση για 4 άτομα. Μερικά Unicars μπορούν να συνδεθούν σε ένα μόνο τρένο χρησιμοποιώντας μία άκαμπτη σύζευξη. Αυτός ο δόκτωρας, μάλλον στον δόκτωρα του έδειξαν ένα όχημα για την μεταφορά θαλάσσιων εμπορευματικών βοτίων, αυτά που σας έδειξε και ενότητα στην πρώτη παρουσίαση που αφορούν τη μεταφορά αγαθών. Μία τέτοια μεταφορά είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε έδαφος, δεν βλάπτει την φύση και δεν απαιτεί ανθρώπινη συμμετοχή κατά τη διαδικασία της φόρτωσης και της ξεφόρτωσης. Επιπλέον, ο καλεσμένος επισκέφτηκε το περίπτερο που παρουσιάζεται η μεταφορά εγχώρδων υψηλής ταχύτητας
Και να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι ο Dr. Lawson συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής στην Αφρική. Η χώρα εξετάζει επί του παρόντος την κατασκευή ενός τμήματος 12.000 χιλιόμετρων μέσω του Καλαμπάρ, της πρωτεύουσας της πολιτείας Cross River. Σύμφωνα με τον ειδικό, η μεταφορά με χορδές θα μπορούσε να είναι μια κατάλληλη εναλλακτική λύση για πίστα που ξεκινάει μάλλον από 80 έως και 100 χιλιόμετρα. Ο Dr. Lawson εκτίμησε ιδιαίτερα τις δυνατότητες μεταφοράς χορδών και εξέφρασε την επιθυμία του να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στην Αφρική. Και τώρα πάμε στο επόμενο νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 30 Μαΐου. Η Εταιρεία Ανάπτυξη Μεταφοράς Χορδών πέρασε με επιτυχία τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων για το 2021. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, η υποβλήθηστα τεκμηρίωση αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την οικονομική θέση του οργανισμού σε όλες τις υπάρχουσες πτυχές. Το συμπέρασμα συντάχθηκε από την Διεθνή Εταιρεία Fin Expertise Bell Audit, LLC, όπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου της Δημοκρατίας Λευκορωσίας στις 12 Ιουλίου 2013, σχετικά με τον έλεγχο και τους εθνικούς κανονισμούς ελέγχου. Το επόμενο νέο ίσως και να σας ενδιαφέρει, γιατί μπορεί να είναι κάτι στο οποίο μπορείτε και εσείς ήδη να συμμετάσχετε. Αυτό δημοσιεύτηκε πάλι χτες και θα σας πω με τι έχει σχέση. Κάθε χρόνο, οι ισπανόφωνοι συνεργάτες και επενδυτές της κοινότητας Skyward Community γίνονται όλο και περισσότεροι. Είναι έτοιμοι όχι μόνο να υποστηρίξουν το έργο και τις ιδέες του Ανατόλη Γιουνίτσκι, αλλά και να εκφραστούν ενεργά, να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες, να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς, τις οικογένειές μας, τις περιοχές μας και ολόκληρο τον πλανήτη. Ομιλητές από 11 χώρες, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Skyward Community, σας προσκαλούν για ένα διαδικτυακό μαραθώνιο κινήτρων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουνίου, με ώρα Μόσχας που είναι 5 η ώρα το απόγευμα και αντίστοιχα 4 η ώρα θα είναι στην Μαδρίτη. Από εκεί θα αντλήσετε έμπνευση και ενέργεια από τους ενεργούς ηγέτες του έργου μας και θα εμπλακείτε πιο ενεργά και θα είναι να προχωρήσετε μαζί μας. Θα μάθετε ποια συναισθήματα βιώνουν και ποια ωφέλη λαμβάνουν όσοι είναι ήδη ενεργό μέλος της κοινότητας του Skyward Community. Θα καταλάβετε γιατί όλοι γίναμε μια τεράστια και φιλική οικογένεια της Skyward Community. Όλοι οι συμμετέχοντες στο μαραθώνιο θα είναι σε θέση να γίνουν μέλος της ισπανόφωνης κοινότητας Skyward Community με εύκολα βήματα, να δείξετε τον εαυτό σας στους live διαγωνισμούς και φυσικά το πιο σημαντικό και ευχάριστο ίσως είναι ότι μπορείτε να συμμετάσχετε στην κλήρωση ενός πολύτιμου δώρου που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του μαραθωνίου. Και φυσικά μπορείτε να αποκτήσετε και ένα ξεχαστό κολλάζ φωτογραφιών μετά το μαραθώνιο. Οι γλώσσες εργασίας είναι τα ισπανικά και τα ρώσικα και αν γνωρίζετε αυτές τις γλώσσες σας προτρέπω να πάρετε μέρος σε αυτό το μαραθώνιο. Δυστυχώς το άρθρο ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί με αγγλική γλώσσα, υπάρχει μόνο με ρώσικη γλώσσα, αλλά θα το δημοσιεύσω σίγουρα στα chat που έχουμε το άρθρο μόλις μεταφραστεί και σας προτρέπω να συμμετάσχετε κι εσείς. Εκεί πέρα στο άρθρο θα υπάρχει και ο σύνδεσμος για να το παρακολουθήσετε στις 4 Ιουνίου που θα γίνει το Σάββατο. Και το επόμενο μας και τελευταίο νέο που έχουμε για σήμερα είναι ότι στο String Technologies Testing Center της Sarsat επισκέφτηκαν εκπρόσωποι από διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς. Έχουμε τον Greg Peters που είναι διευθύνων σύμβουλος της CGR από την Αυστραλία και είναι κατασκευαστής πολιτικών και στρατιωτικών προϊόντων.
Έχουμε τον αναπληρωτή εκτελεστικών, μάλλον αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής στην INET Consulting Company από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε τον Michael Andebavo στην δικηγορική εταιρεία Dilex από την Αγγλία. Και έχουμε και τον ιδρυτή και διευθύνων σύμβουλο της γεωργικής εταιρείας Agriculture Box από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η ξενάγηση στο κέντρο ξεκίνησε στο επιβατικό σταθμό όπου στους σύνεδρους δόθηκε το πιστοποιημένο τροπικό UNICAR. Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για αστικά και πραστικά ταξίδια σε περιοχές με ξηρό κλίμα και αντέχει και τις θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 55 βαθμούς Κελσίου. Για να επαληθεύσουν προσωπικά την ασφάλεια της τεχνολογίας, οι επισκέπτες οδήγησαν το UNICAR μέχρι το πρατητήριο καυσίμων. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι σύνεδροι παρατήρησαν ότι το μοντέλο δεν παράγει επιβλαβή σε εκπομπές στην ατμόσφαιρα, και πράγμα που σημαίνει ότι δεν μολύνει το περιβάλλον. Στο πρατητήριο, επιχειρηματίες επισκέφτηκαν την αίθουσα αποστολής, το ειδικά αναπτυγμένο συγκρότημα λογισμικού και υλικού για την συλλογή δεδομένων στις ράγες και τον έλεγχο μεταφοράς παρουσιάζεται εκεί. Στη συνέχεια στους καλεσμένους παρουσιάστηκε η ναυαρχίδα του έργου, όπου είναι το μοντέλο υψηλής ταχύτητας μεταφοράς χορδών. Οι καλεσμένοι εντυπωσιάστηκαν με την παρουσίαση που τους πραγματοποιήθηκε και εξέφρασαν τη χαρά τους να δουν το έργο να προχωράει και να αναπτύσσεται στις δικές τους χώρες. Και αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω τα νέα να σας ενδιέφεραν και η παρουσίαση να ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε το chat εδώ και μπορείτε να γράφετε εάν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Να υπενθυμίσω και το ότι όπως ανέφερα πριν στα chat, αναρτώ εκεί πέρα τα νέα της εβδομάδας και διάφορα άλλα σημαντικά γεγονότα. Φυσικά εκεί πέρα υπάρχει σύνδεσμος όπου θα μπορείτε να παρευρεθείτε στο σελίδα στην οποία θέλετε να διαβάσετε και να δείτε εκεί πέρα το ολοκληρωμένο άρθρο και να το διαβάσετε με όλες τις λεπτομέρειες, καθώς εδώ πέρα κόβουμε και μερικές λεπτομέρειες. Και να μάθετε περισσότερα έτσι πράγματα για την εταιρεία. Σας καληνυχτίζω για σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, στις 8 η ώρα το απόγευμα, όπως πάντα. Καλή σας συνέχεια και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την προσοχή σας.